ένα από τα πολύ σοβαρά θέματα. Περιγράφεται μέσα στο βιβλίο του κυρίου Γιώργου Τσούκαλη. Ο κύριος Γιώργος Τσούκαλης είναι πολύ γνωστός ιδιωτικός ερευνητής, όπως ξέρετε, και βλέπετε και στο, θα δείτε και στο σουπεράκι μας. Και έβγαλε ένα, και βλέπετε εδώ και το εξώφυλλο του βιβλίου, «Λαθρέμπορη ιστορίας, επιστροφή των 20 θησαυρών». Ένα βιβλίο που πραγματικά το πήρα στα χέρια μου και είναι ένα κομμάτι πολύ σοβαρό του πολιτισμού και της κληρονομιάς μας. Προλαβαίνει πολλά πράγματα ο κύριος Τσούκαλης, ανακαλύπτει πολλά πράγματα και μπορεί να βοηθηθεί και περισσότερο για να προσφέρει ακόμα περισσότερο σε αυτόν τον τόπο που τι έχει να επιδείξει, πολιτισμό βέβαια. Καλό σας μεσημέρι κύριε Τσούκαλη και σας ευχαριστούμε που είστε στην παρέα μας. Καλό μεσημέρι και σε εσάς, εγώ ευχαριστώ, είναι χαρά μου και τιμή μου να είστε. Και δική μας η χαρά που τα λέμε επιτέλους τόσο καιρό. Ξέρετε και αυτή η επικαιρότητα έτρεχε και δεν είχαμε το χρόνο, πιστεύω σε μελλοντική εκπομπή, να τα πούμε, να σας αφιερώσουμε μια ολόκληρη ώρα να είστε δίπλα μας εδώ στο στούντιο και να μπορέσουμε να αναλύσουμε αυτές τις 20 και όχι μόνο περιπτώσεις. 20 περιγράφεται. Πώς έχουν δει τα μάτια σας, πώς έχουν ακούσει τα αυτιά σας, πώς η δουλειά για αυτόν τον τόπο και πόσο σας έχει βοηθήσει αυτός ο τόπος, κύριε Τσούκαλη. Να μιλήσουμε καταρχήν για το βιβλίο σας, «Λαθρέμπορη ιστορίας». Ναι, καταρχάς θέλω να κάνω μια παρένθεση. Ναι, στον τόπο αυτόν οφείλουμε όλοι να το βοηθήσουμε, πρώτα απ' όλα, και μετά να μας βοηθήσει. Αν δεν βοηθήσουμε τον τόπο να ορθοποδήσει, δεν μπορεί ο τόπος να μας βοηθήσει. Θεωρώ λοιπόν σαν υπηρώτης ότι οφείλουμε την πατρίδα μας προσφορά και μετά να ζητάμε δικαιώματα. Mm-hmm. Περνάμε μια κρίση, πρέπει να προστατεύσουμε την πολιτιστική κληρονομιά, να μην μας τυφλώσει η κρίση και αφήσουμε την πολιτιστική κληρονομιά στο έλεος του κάθε αρχαιοκάπηλου, του κάθε εθνικού μειοδότη. Γιατί τους αρχαιοκάπηλους εγώ τους χαρακτηρίζω εθνικούς μειοδότες. Εθνικούς μειοδότες, μάλιστα. Έτσι ακριβώς. Δεν διαφέρει σε τίποτα ένας αρχαιοκάπηλος από αυτόν που ξεπουλάει ένα νησί, από αυτόν που ξεπουλάει ένα τετραγωνικό χιλιόμετρο της Ελλάδος. Ίσως είναι και χειρότεροι αυτοί οι οποίοι τόσα χρόνια αλωνίζουν την Ελλάδα και ξεπουλάνε στο εξωτερικό την πολιτιστική μας κληρονομιά. Όταν λέτε τόσα χρόνια, εσείς πόσα χρόνια ασχολείστε, κύριε Τσούκαλη, με αυτό το κομμάτι του πολιτισμού? 22-23 ολόκληρα χρόνια που ασχολούμαι με την καταπολέμηση. Έχουν δει τα μάτια μου τόσα που αν είχα το χάρισμα το δικό σας να τα περιγράφω, πραγματικά θα είχε μείνει άφωνος ο κόσμος. Ανθρώπους υπεράνω υποψίας, ανθρώπους οι οποίοι δεν μπορούσαμε να φανταστούμε καν ότι μπορεί να κάνουν αυτές τις δουλειές, να ξεπουλάνε ό,τι κυριότερο έχει αυτή η Ελλάδα, τον πολιτισμό, αυτή η πατρίδα. 22-23 χρόνια λοιπόν ασχολείστε με αυτό το κομμάτι, με τους αρχαιοκάπηλους, το γενικότερο ξεπούλημα, αν θέλετε, ξεπουλιέται και αυτό το πολύ σοβαρό κομμάτι. Εσείς όμως έχετε προλάβει και έχετε φέρει και πράγματα στη χώρα. Έτσι δεν είναι? Οι 25 με 30 περίπου υποθέσεις με τις οποίες έχω ασχοληθεί, στο βιβλίο μου περιγράφω τις 20 κυριότερες. Βέβαια, μετά την έκδοση του βιβλίου υπήρξε και μια πολύ σημαντική υπόθεση με τα 1700 νεολιθικής εποχής πριν από ένα μήνα, που δεν πρόλαβα την πρώτη έκδοση να περιγράψω. Περιγράφω λοιπόν και μπορώ να σας πω ότι έχουν σωθεί περίπου τις 8 με 10.000 αρχαιότητες από την δραστηριότητα τη δική μου, πάντα όμως με τη συνεργασία της ελληνικής αστυνομίας, που θέλω να ευχαριστήσω και δημόσια, ειδικότερα το Τμήμα Δίωξης Αρχαιοκαπηλείας, το Υπουργείο Πολιτισμού, γιατί αυτή η δουλειά είναι μια ομαδική δουλειά. Κανείς μόνος του δεν μπορεί να κάνει κάτι. Όλοι πρέπει να συνειδητοποιήσουμε ότι σαν ομάδα μπορούμε να περισσώσουμε πολύ περισσότερα και να κάνουμε πολύ περισσότερα. Είναι αυτό που λέμε, ότι όταν το εγώ γίνει εμείς θα κάνουμε πολύ περισσότερα και ουσιαστικά ακριβώς, πράγματα. Ακριβώς. Είπατε όμως, ευχαριστώντας την ελληνική αστυνομία και το Υπουργείο Πολιτισμού, ήμουν αυτήκος μάρτης, επειδή βρέθηκα σε μία από τις παρουσιάσεις των βιβλίων σας πρόσφατα στη Ρόδο. Είπατε κάποια στιγμή ότι θα βοηθούσε πολύ να γινόταν κάτι με το Υπουργείο Πολιτισμού να σας βοηθήσει. Τι είναι αυτό, να δημιουργηθεί κάποια υποδιάθεση, κάτι θα μας το πείτε? Ναι, νομίζω ότι εάν υπήρχε αν το Τμήμα Δίωξης Αρχαιοκαπηλείας ήταν μέσα στο Υπουργείο Πολιτισμού, πιστεύω ότι θα μπορούσε να βοηθήσει πολύ περισσότερο, να μπορέσουν και οι αστυνομικοί να κινηθούν πιο άνετα με τους αρχαιολόγους, να μπορούν άμεσα να πάνε μια φωτογραφία από κάποια αρχαία τα οποία πιθανόν να διακινηθούν,
να μπορέσουν να απαντήσουν μέσα σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα. Ξέρετε, αυτή η γραφειοκρατία πολλές φορές δημιουργεί προβλήματα. Αλλά εν πάση περιπτώσει είναι και θέματα του Υπουργείου Πολιτισμού και της Ελληνικής Αστυνομίας, που δεν θέλω να μπαίνω σε ξένα χωράφια. Απλώς κάνω μία πρόταση που πιστεύω ότι και την είχα συζητήσει και με τον. Αυτό ήθελα να πω, την έχετε κάνει επισήμως αυτή την πρόταση του Τμήμα Δίωξης Αρχαιοκαπηλείας, του Τμήματος Δίωξης. Αυτή την πρόταση με τον κύριο Τζαβάρα, ο οποίος θέλω να πω ότι είχε δείξει ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Mm. Ένας άνθρωπος που έδειξε ότι τον ενδιαφέρει πάρα πολύ το θέμα του πολιτισμού, όπως και ο νυν υπουργός, ο κύριος Παναγιωτόπουλος, ένας άνθρωπος που πιστεύω ότι κάνει τα αδύνατα δυνατά να βοηθήσει σε αυτό το τομέα. Εμείς θα το προτείνουμε μέσα από το άρθρο μας από τη Ζούγκλα τώρα, μια και μιλάμε. Βεβαίως, θα το μάθει από εμάς ή το έχετε προτείνει και στον κύριο Παναγιωτόπουλο? Στον κύριο Παναγιωτόπουλο δεν το έχω προτείνει. Θα το διαβάσει από εμάς. Είναι μια πρόταση που πιστεύω ότι μπορεί να προσφέρει πάρα πολλά, να φύγουμε από τις αγκυλώσεις που υπάρχουν στην ελληνική γραφειοκρατία. Είναι κάτι που πιστεύω θα βοηθήσει και νομίζω ότι και οι ίδιοι το ξέρουν και οι αστυνομικοί το ξέρουν και θα βοηθούν πάρα πολύ, διότι θα πρέπει να υπογραμμίσω ότι το Τμήμα Δίωξης Αρχαιοκαπηλείας, κατά την ταπεινή μου άποψη, είναι το καλύτερο τμήμα στην Ευρώπη. Με το φιλότιμο αυτά τα παιδιά κάνουν πολύ σημαντική δουλειά και προσφέρουν έργο. Ίσως δεν προβάλλεται τόσο πολύ το έργο του Τμήματος Δίωξης Αρχαιοκαπηλείας. Κύριε Τσούκαλη, μιλάτε για ανθρώπους που είναι ακριβώς αυτό το κύκλωμα, υπεράνω υποψίας, έτσι? Οι περισσότεροι είναι υπεράνω υποψίας. Έλληνες και ξένοι. Δεν υπάρχει αρχαιοκαπηλεία που να μην βρίσκεται Έλληνας από πίσω. Άντας. Οι αλλοδαποί οι οποίοι έρχονται για να πάρουν τις αρχαιότητες, τις παραλαμβάνουν από κάποιους Έλληνες. Μην ξεχνάμε ότι από την Ελλάδα πέρασαν μεγάλοι αρχαιοκάπηλοι. Έτυχε να βρεθώ στα πλοκάμια του Γκέριγκε, ενός διάσημου εντός εισαγωγικών αρχαιοκάπηλου, ο οποίος είχε γνώσεις καθηγητή αρχαιολογίας, είχε βρει διάφορες ομάδες, τους έδινε κάποια χρήματα και ψάχνανε στα διάφορα βουνά της Ελλάδος, γιατί μην ξεχνάμε ότι από την Ελλάδα, με επίσημες στατιστικές, έχει αναδειχθεί από το υπέδαφος το 7 με 8% των αρχαιοτήτων που υπάρχουν. Φανταστείτε λοιπόν, ούτε το 10% δεν έχει αναδειχθεί ακόμη. Υπάρχει λοιπόν κόσμος ο οποίος το έχει κάνει επάγγελμα εντός εισαγωγικών να ψάχνει με ειδικούς ανιχνευτές, με τη συνδρομή ανθρώπων που γνωρίζουν την ιστορία, με τη συνδρομή ανθρώπων που έχουν γνώσεις αρχαιολογίας και αλωνίζουν όλη την Ελλάδα για να μπορούν να βρουν τις αρχαιότητες και αντί να πάνε να τις παραδώσουν στο Υπουργείο Πολιτισμού, τις παραδίδουν σε ξένα χέρια. Γι' αυτό και βλέπουμε διάσημα μουσεία να κοσμούνται από ελληνικές αρχαιότητες. Με τους βυθούς μας, κύριε Τσούκαλη, που εκεί ξέρουμε ότι έρχονται στρατιές φουσκωτών από τη γειτονική Ιταλία, ειδικά στο Ιόνιο και αυτά, και παίρνουν μαζί αμφορείς και αυτά. Εκεί τι γίνεται, πόσο αφύλακτα είναι αυτά? Εξίσου αφύλακτη είναι και ο ενάλλιος πολιτισμός μας. Μην ξεχνάμε ότι είναι πάρα πολύ εύκολα, λόγω της ιδιαιτερότητας των συνόρων μας, των θαλασσών μας, να έρχονται κάποιοι με πρόσχημα τον τουρισμό και το ψάρεμα, να βγάζουν τους αφορείς, να βγάζουν ολόκληρα αγάλματα και να φεύγουν μια νυχτή με ταχύπλοα, γιατί συνήθως οι άνθρωποι αυτοί έχουν δύο σκάφη. Έχουν ένα σκάφος που δείχνει ένα πολυτελέστατο γιότ σκάφος αναψυχής και έχουν και ταχύπλοα, αυτά τα οποία χρησιμοποιούν τα τσιγαράδικα που λένε, mm-hmm. τα πολύ γρήγορα, και τα παίρνουν και μπορεί να φύγουν την ίδια νύχτα. Έχουμε μαρτυρίες ανθρώπων οι οποίοι είχαν εμπλακεί σε θέματα αρχαιοκαπηλείας να μας λένε ότι μέσα σε μία νύχτα φύγανε από την περιοχή του Ιωνίου σημαντικές αρχαιότητες για την γειτονική Ιταλία. Και όχι μόνο. Μην ξεχνάμε ότι και στο Αιγαίο υπάρχουν αυτά τα προβλήματα, όπου φεύγουν για την Τουρκία και από εκεί ταξιδεύουν για το Μόναχο, για τη Νέα Υόρκη, για τους διάφορους οίκους δημοπρασιών, αφού πρώτα τα ασπρίσουν, όπως λένε οι αρχαιοκάπηλοι, διαμέσου offshore εταιριών, σε διάφορους οίκους δημοπρασιών στη Νέα Υόρκη και στο Λονδίνο. Κύριε Τσούκαλη, νομίζω ότι θα πρέπει να μιλάτε σε βήκο αότα στο Υπουργείο Πολιτισμού με όλη αυτή τη δουλειά που έχετε κάνει 22-23 χρόνια, με όλα αυτά που έχετε καταφέρει, αυτό το 30% να το γυρίσετε πίσω εδώ, στη μητέρα πατρίδα. Δεν είναι εποχές στο γενικότερο ξεπούλημα να ξεπουλάμε και τέτοια κομμάτια του πολιτισμού. Το λιγότερο λοιπόν που θα πρέπει είναι να γίνει
αυτό το τμήμα δίωξης αρχαιοκαπηλείας από το Υπουργείο Πολιτισμού. Θα πιέσουμε και εμείς προς αυτή την κατεύθυνση. Από εσάς θέλουμε την υπόσχεση ότι θα αφιερώσουμε κάποια στιγμή μια ολόκληρη εκπομπή, έτσι να είμαστε εδώ οι δυο μας. Με ιδιαίτερη χαρά μου, βεβαίως. Να μου πείτε έτσι. Αυτό το... Ναι, σας ακούω. Αυτό το βιβλίο έχει σαν σκοπό να περάσουμε και ένα μήνυμα στα νέα παιδιά. Το πιο σημαντικό πράγμα είναι αυτό, να περάσουμε ένα μήνυμα. Με ιδιαίτερη χαρά μου, λοιπόν, θα βρεθώ κοντά σας να προσπαθήσουμε για αυτό τον ιερό σκοπό. Για μένα είναι ιερό σκοπό. Ακριβώς. Και βέβαια θέλω να διευκρινίσω, εγώ δεν αισθάνομαι ότι έχω κάνει τίποτα. Εγώ έχω κάνει το καθήκον μου. Όλοι οι Έλληνες οφείλουμε να το κάνουμε αυτό. Άραγε δεν αισθάνομαι ότι έκανα τίποτα. Έκανα αυτό που έπρεπε να κάνει ο κάθε Έλληνας. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για όλα αυτά που προσφέρετε. Να ξαναπώ και κλείνοντας, παρότι έχουμε δείξει 3-4 φορές το εξώφυλλο, ότι μιλάμε για τους λαθρέμπορους ιστορίας, το βιβλίο του Γιώργου Τσούκαλη που κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Σιδέρη. Πάει καλά, κύριε Τσούκαλη, το βιβλίο. Σας ευχαριστώ, πάει καλά και ελπίζω σε δεύτερη, τρίτη έκδοση να έχουμε και τις υπόλοιπες υποθέσεις, σημαντικές υποθέσεις, μια που σας ανέφερα, με 1.700 αρχαία αντικείμενα νεολιθικής εποχής. Κάποιος που μπορεί να γνωρίζει από ιστορία καταλαβαίνει τι σημαίνει 1.700 αρχαία αντικείμενα μαζεμένα, έτοιμα να φύγουν από τη Μαρίνα του Αλήπου. Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή δύναμη, καλή συνέχεια στο έργο σας και θα τα πούμε σύντομα. Να είστε καλά. Λοιπόν, όπως ακούσατε, ο κύριος Τσούκαλης έχει αφιερώσει τη ζωή του, 23 χρόνια τη ζωή του, ακριβώς αυτό το κομμάτι πολιτισμού. Πολύ σημαντικό κομμάτι, διότι δεν έγραψε τα προσωπικά του βιώματα σε ένα βιβλίο, έκανε μια κατάθεση ψυχής για το πώς έπιασε τους λαθρέμπορους ή όχι, ή πώς βρέθηκε στα ίχνη τους. Εδώ μιλάμε για ένα ξεπούλημα της χώρας με τα φύλακτα σύνορα, με όλα αυτά τα κυκλώματα, με ανθρώπους υπεράνω υποψίας, που συνήθως κάποιοι Έλληνες είναι εδώ και κάποιοι ξένοι έξω και τα περιμένουν. Φεύγουν τόσες χιλιάδες κομμάτια κάθε χρόνο και νομίζω ότι δεν μας περισσεύουν για να φεύγουν και αυτά τα κομμάτια του πολιτισμού στο γενικότερο ξεπούλημα.